Λοιπόν, αρχικά καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω τι ώρα κοιτάς αυτό το βίντεο. Είπα να ξεκινήσω με βλογκάκι, γιατί το άφησα πάλι για άλλη μία φορά. Η ώρα είναι 7, πάω να μαζέψω το σπίτι, έχουμε σχολείο, σήμερα είναι Τρίτη και πρέπει να σηκώσω τα παιδιά, να ετοιμαστούμε και να φύγουμε 8 η ώρα. Να μαζέψω. Προφανώς δεν προλάβαμε να σας δείξουμε τίποτα άλλο, γιατί ετοιμαζόμαστε. Πάει το κουδούνι και πρέπει να είμαστε εκεί. Έλα, με θέλει ό,τι δεν χρειάζεστε και λέει κύριε να το αφήσετε κάτω από το τέτοιο να το αφήσετε. Ναι, μόνο με λέτε τι πρέπει. Αγιά, ανοίξε την πόρτα. Ανοίξε την πόρτα. Πάμε, θα πάρουμε το σπίτι. Γεια σας. Μα δεν ανοίγει. Κλειδωμένη είναι. Ναι. Πες κάτι στον κόσμο. Γεια σας! Γεια! Γεια! Κλείσαμε τα φώτα για να φύγουμε. Έξω έξω. Μην κάνει βλακίες. Εδώ πέρα θα δείτε μία και ένα baby που μιλάει. Είσαι ο babies που μιλάει. Baby. Είμαι ένα baby. Είσαι ο baby που μιλάει. Είσαι ένα... η άλλη baby. Ωραία. Μαμά, τόση ώρα που ήσουν, τη νύχτα γύρισε από το σχολείο. Τι λες, παιδί μου, πάμε. Τη νύχτα γύρισε αυτός από το σχολείο.
και γυμναστηριακό outfit. Γιατί έχει γυμναστήριο μετά. Σίγουρα να λοιπόν, έχω πάρει καφέ κουλούρι. Τελείωσε το γυμναστήριο. Η ώρα είναι 10 παρά. Κύριε, τι θα κάνω τώρα. Ευτυχώς έχω φαγητό για το μεσημέρι. Πακέτο έκανα χθες. Και έκανα και ένα κέικ. Οπότε είμαστε κομπλέ. Πλήρωσα και το ίντερνετ. Και οπωσδήποτε θέλω να πω να πάρω κάποια πραγματάκια από το σούπερ μάρκετ. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο, 2-3 πραγματάκια. Και σήμερα επίσης, βασικά τώρα πριν τις μία παρά, θέλω να πάω λίγο στα Ζάρα, να πάρω ένα μπουφάν την θέλει και 2-3 ακόμα πραγματάκια που χρειάζομαι. Οπότε θέλω να τα κάνω όπως και δίποτε. Αυτά. Ας ανοίξω λίγο το παράθυρο να αεριστεί λίγο το σπίτι. Έξω φυσάει πάρα πολύ και πλέον ο καιρός επίσημα είναι για μπουφανάκι. Αυτά. Βάζω λίγο και τα πιάτα στη θέση. Ο Δημήτρης έχει πάει για δουλειά, Βέρεια. Οπότε... είμαστε alone σήμερα. Οπότε γυρνάει αύριο. Αυτά. Τι άλλο. Στοιχώ στο σπίτι το έκανα, το έχω συμμαζέψει από πριν, οπότε δεν έχω κάτι να κάνω τώρα. Θα σημειώσω 2-3 πραγματάκια. Καταρχάς καφέ τώρα θα πιω, με ξέρετε, πρώτη γουλιά. Πρώτη γουλιά είναι πρώτη γουλιά. Σήμερα στο γυμναστήριο κάναμε χέρια. Μπορώ να πω ότι ζω και δεν ζω. Γιατί χθες κάναμε πόδια και πραγματικά όλο μου το κορμί πονάει. Έλα. Ωραία. Σημειώνω 2-3 πραγματάκια τώρα εδώ. Ναι. 30 Σεπτεμβρίου, άρα 30 Οκτωβρίου. Τέλεια. Καλό μήνα. Δεν είπα καλό μήνα. Καλό μήνα. Σήμερα έχουμε και χορό. Έχουμε και... και οι δύο έχουν χορό. Έχω στείλει, πήρα κάτι παπούτσια και τα έχω στείλει πίσω γιατί το νούμερο δεν μου έκανε. Ήταν πολύ μικρό. Και τώρα... σήμερα είναι να τα παραλάβουν για να μου στείλουν το νούμερο που θέλω. Το έχω κρατήσει βέβαια το νούμερο που χρειάζομαι. Κάνω ένα unboxing στο TikTok. Να τα δείτε. Αχ, και κάθομαι. Τρώω και θα... και θέλω να πάω Ζάρα. Σε λίγο. Πάω να πάρω μπουφάν την νεφέλη μου, οπότε να ντυθώ λίγο, να γίνω έτσι λίγο άνθρωπος. Όχι, τι, δεν θα κάνω κάτι, τίποτα στο πρόσωπό μου για να καταλάβεις, απλά να αλλάξω ρούχα, να μην είμαι με αυτά του γυμναστηρίου, όλο ένα τζίνακι και ένα πλουζάκι. Σου δείξω μετά το outfit. Λοιπόν, να πάρω και το φορτιστή μου, γιατί η μπαταρία μου δεν υπάρχει πουθενά. Και να σου δείξω outfit στα γρήγορα. Έβαλα αυτό εδώ το μπλουζάκι Nike. Έχω βάλει αυτό εδώ το κολάν. Είναι... τι είναι? Τι είναι? Δεν θυμάμαι. Από τα Pink Woman, κάτι τέτοιο.
και μία Nike καλτσούλα και από παπούτσια θα βάλω αυτά εδώ. Λοιπόν, ίσα από το One Salonica. Ήρθα λίγο στη μαμά μου. Δεν σας έκανα πολλά πλάνα γιατί δεν πρόλαβα. Συγγνώμη, με κράζετε κιόλας. Δεν σας έδειξα πολλά πράγματα γιατί τις πιο πολλές φορές ξεχνάω. Αλλά τώρα πάω να πάρω το παιδί. Θα σου δείξω μετά το μπουφάν. Πήρα ένα μπουφάν μόνο από το One Salonica για την Νεφέλη. Και ήρθα σπίτι και έκανα παραγγελία γιατί τα περισσότερα δεν τα βρήκα αυτά. Δεν βρήκα αυτά που ήθελα. Έλεγα μου το. Δεν βρήκα αυτά που ήθελα στο μαγαζί, στη Ζάρα. Οπότε τα παρήγγειλα και θα στα δείξω σε κάποιο TikTok βίντεο ίσως. Δεν είναι πάρα πολλά και έχω χωριστεί παραγγελίες μου. Έχω πάρει από Ζάρα και από H&M και έχω χωριστεί παραγγελίες μου σε τρεις. Τώρα άιντε να δούμε. Και θα έρθουν εκεί γύρω στις 10 Οκτωβρίου και τώρα έχουμε μία για να καταλάβεις. Αυτά, οπότε θα σου κάνω ένα haul μετά. Να ανέβω πάνω ρε μπρο. Πάω να πάρω το παιδί. Πάω να πάρω βασικά πρώτα την Ευελίνα, μετά θα πάρω την Εφέλη. Έχουν 20-25 λεπτά διαφορά. Και αυτό. Με έχει πιάσει και η αλλεργία μου, ξύνονται τα μάτια μου. Το μόνο που θέλω είναι να πάω σπίτι και να ξαπλώσω. Αλλά αυτό δεν θα γίνει προς το παρόν. Γιατί έχω να... Θα έρθουν τώρα τα παιδιά, θα τους κάνω φαγητό, θα τους ζεστάνω το φαγητό. Θα ταΐσω, θα φάνε μάλλον, πλένω πιάτα, θα κάνουμε μαθήματα γιατί μετά έχουμε χορούς και τέτοια. Οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και όλα, θα κάτσουμε λιγάκι, λίγο θα προλάβουμε. Αυτά. Θα πούμε μετά. Γεια σου. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:40. Φωνάζω τις φακές να ζεσταθούν. Παιδιά, το ξέρετε ότι αυτά εδώ τα κόκκινα γίνονται πλαστελίνη. Δεν σας λέω ψέματα, να ξέρετε, να με πιστεύετε εσείς παιδιά που μας βλέπετε. Mm-hmm, σας πιστεύω, ναι. Ναι, δεν πιστεύω. Αυτά εδώ πέρα. Τι ωραία πλαστελίνη. Πήγαμε λίγο στο σούπερ μάρκετ, πήραμε αυτά εδώ. Πήραμε κάτι φλακές της μάνας μου. Ναι, πήραμε αυτά. Ναι. Για το σχολείο πιο πολύ. Και πήραμε κάτι εδώ. Επόμενο. Γαλατάκια. Αυτά ήταν που ήθελα. Πήρα δύο γάλατα κιόλας. Μαμά, θέλω χάλια. Λες μόνο. Σε το φέτα πήραμε. Ναι, μισό. Δύο μαλακίες πραγματικά και φέτα, αυτά τακτοποιώ και επανέρχομαι. Τα έχω τακτοποιήσει αυτά από το σούπερ. Τώρα αδειάζω λίγο τσαντούλες και φτιάχνω λίγο τσαντούλες για αύριο. Γεμίζω νερά και τέτοια. Τίποτα, σας λέω πραγματικά θέλω να ξαπλώσω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αισθάνομαι έτσι. Ο καιρός είναι. Τι είναι, δεν ξέρω. Έλα. Πόσο θα είσαι δηλαδή. Ότι θέλω να ξαπλώσω. Έτοιμη η μία τσάντα. Έχω βάλει τα κορίτσια να φάνε. Τώρα θα βάλω και για εμένα. Να σας δείξω λίγο το μπουφάν που πήρα στην Εφέλη. Είναι αυτό από τα Ζάρα στο νούμερο 9-10. Το πήρα έτσι γιατί. Ένα μαύρο απλό με κουκούλα από πάνω. Το πήρα 9-10 γιατί σκέφτηκα ότι μέσα από τα χειμερινά. Αχ, τα χειμερινά χάλια. Μέσα από τα χειμερινά και για να μην παίρνω και του χρόνου, ας το πάρω λίγο μεγαλύτερο γιατί ήδη είναι 7,5. Και έτσι το σκέφτηκα. Βέβαια, είναι λίγο μεγαλούτσικο. Στο έβαλα λίγο.
να το δοκιμάσει. Είναι λίγο μεγαλούτσικο, αλλά εντάξει, δεν το γυρνάω τώρα, γιατί λέω, οκ, okay, να παίρνα το 8, ας πούμε, και του χρόνου να μην την έκανε. Δεν ήθελα. Τέλος πάντων, πήρε αυτό. Αυτά. Τα χέρια μου από το κρύο πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις. Έχουν κοκκινήσει, τσούζουνε. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις. Εδώ. Πω, φίλε, άστο. Και θα βάλω κι εγώ τώρα να φάω, αυτό έλεγα. Θα κάνω μαθήματα γρήγορα και μετά θα πλένω πιάτα και όλα αυτά τα σχετικά. Και 5.30 έχουμε χορό με την Ευελίνα. Και θέλω να πάω να πάρω και ένα δώρο, γιατί η πιθαρά μου έχει γενέθλια, θα πούμε και εκεί. Θέλω να πάρω ένα δώρο και να πάμε στο ενδιάμεσο. Και μετά 7.30 έχει και γενεφέλη χορό, οπότε γενικά έξω με το χορό. Περιμένεις λίγο τα χέρια μου. Είναι όλα φουλ σκασμένα, τσούζουνε από κρύο, έχουνε ανοίξει. Είμαι χάλια και πονάω τόσο πολύ. Πρώτη φορά και... Πρώτη φορά. Πολύ γρήγορα άρχισε να γίνεται αυτό. Δύο μέρες είχαμε αέρα, δηλαδή έλεος πια. Λοιπόν, έχει πάει 3:20. Έχω βάλει να φάω και κάκι. Μόλις τελειώσαμε την ανάγνωση. Και η νεφέλη συνεχίζει με ορθογραφία και αντιγραφή. Μας πάρει λίγο ρίτσα. Έχω 10 αμέσως όπως πάρει μας πήρε η μαμά. Και κατά τις και μαμά το 5 cake. Θα ντυθούμε. Και μαμά το cake. Να βέλος. Τι θέλω να σου πω. Από μέσα είναι... Η ώρα είναι 4. Μόλις τώρα τελειώσαμε τα μαθήματα. Ήμουν βέβαιη βασικά ότι δεν θα τελειώναμε πιο νωρίς. Τι θέλω να πω. Θα σκουπίσω λίγο τα πιάτα. Και μετά θα κάνουμε, θα ντυθούμε για το χορό. Και αυτά. Θα ντυθούμε και για το χορό και για τα γενέθλια και για το χορό μετά τις νεφέλες και άστα να πάνε γενικά. Εν ολίγης. Αυτά. Τους έχω αφήσει να κάνουν τα σκουλαρίκια. Πιστεύεις είναι καλή ιδέα? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καλή ιδέα. Έβαλε τα σκουλαρίκια που έβαλε τους πήρα. Έβαλε τα σκουλαρίκια που μου πήρε Νεφέλη σε ένα παζάρι στο σχολείο. Και κάθομαι και τα δω ένα τουρκικό. Όπως πάντα, τουρκικά. Ναι, είσαι λίγο θυμαστούμε. Έπεσε. Φύγαμε. Outfit αυτό το δικό μου. Της Νεφέλης. Και της Ευελίνας. Και 5.30 πρέπει να είμαστε στο χώρο. Παίξουμε ένα παιχνίδι. Έχουμε μπει βασικά στο αμάξι γιατί παγώσαμε έξω. Εγώ δεν παγώσα. Ο παγώσα όμως. Και κοιτάξτε πώς έγιναν τα χέρια της. Σκατά. Πραγματικά. Δείτε λίγο. Ξεραίνομαι. Όχι, δεν θα πάω μετά. Λοιπόν, και θα κάνουμε ένα παιχνίδι τώρα. Πρέπει να της λέω ένα γράμμα και να το βρίσκει και αυτή μετά πέντε λέξεις. Πρέπει λέξεις, να βρίσκω πέντε λέξεις. Λοιπόν, από αυτό το γράμμα. Κόκορας. Εσένα η Καμίλα. Κόκορας. κουνέλι. Καραόκε. Κλουβί. Και θα πρέπει να έχεις βρει μια λέξη που εγώ σκέφτηκα, ναι. Τι εννοείς? Και πες, δηλαδή θα πρέπει από να μέσα έχεις σου τη λέξη που έχω σκεφτεί εγώ από μέσα. Και πού να ξέρω εγώ ότι είναι αλήθεια. Πάμε.
Καβούρι. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτό. Ήτανε κινητό. Κι εγώ που να ξέρω. Πότε πάνω... το σκέφτηκες. Ωραία, πες και εγώ εσύ. Θα λέω ότι να είναι από μέσα μου τώρα. Για πες. Λάμδα. Λεμόνι. Λίλα. Ναι. Λιλά. Ναι. Λεμόνι. Λεμόνι. Άλλο. Λιπλός. Λιπλός. Μάλιστα. Λεμόνι. και μία λέξη που σκέφτηκα εγώ. Λεμόνι. Όχι. Λίλα σκέφτηκες. Όχι. Ωραία σκέφτηκες. Άρα έχασες. Περίμενε, δεν είπα την άλλη. Ναι, πες. Έχασες. Περίμενε. Λίτσα. Όχι. Τελίτσα. Τι σκέφτηκες τελικά. Λουλούι. Α, πώς κάνετε. Λουλουθί. Λουλουθί. Πόσο 5 λεπτά τελειώνουμε. Με έχει πιάσει μια τρελή αλλεργία. Φτερνίζομαι. Έχει μπουκώσει και η μύτη μου. Τα μάτια μου κατά κόκκινα. Αχιδιάζω ρε. Τα μύτη σου. Δεν μπορώ άλλο με αυτή παιδιά αλλεργία. Και ευτυχώς μένουν μόνο 5 λεπτά. Εδώ τι λέει. Διάβασε. Λοιπόν, το κρύο είναι σε άλλο επίπεδο. Τα μάτια μου έχουν κατακοκκινήσει. Φτερνίζομαι μονίμως. Η νύστα επίσης είναι σε άλλο επίπεδο. Είμαι μια παρά. Τώρα βρήκα. Έλα. Τέλειο είναι, όντως. Σκουίσι. Εγώ δεν μπορώ να φτιάξω τέτοιο, ρε. Πώς δεν μπορείς. Πήρε μια σακούλα. Θα τη ρωτήσει πώς το έφτιαξε. Λοιπόν, ξεντυνόμαστε, βάζουμε πιζάμες. Τι μάτια, τίποτα. Ξέρω, δεν είμαι καλά. Ξεντυνόμαστε, βάζουμε πιζάμες. Και θα τους βάλω λίγο να φάνε. Θα ξαπλώσουμε γιατί δεν υπάρχει. Αυτό το σημερινό, 2 ώρες μέσα στο κρύο, πραγματικά δεν υπάρχει. Δείτε. Αυτά. Κορίτσια τρώνε, κάθομαι λίγο εδώ στον καναπέ. Θέλω να σου πω ότι η ξηρότητα αυτή τη στιγμή έχει πάει σε κάποιο άλλο επίπεδο. Βάζω εντατική lip balm, μάλλον ψέματα. Lip balm βάζω στα χείλη μου και τσούζουμε καίνε, παίρνω ένα ροζουλί χρώμα. Τα χέρια μου δεν θέλω καν να σας τα δείξω. Εδώ όλο παντού είναι, δεν μπορώ καν να το ανοίξω. Μου πονάει πάρα πολύ, τσούζι φουλ. Και τώρα θα βάλω, μάλλον έχω βάλει ήδη μια κρέμα της Garden. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει μόνο αυτό. Αυτά, αλλά τουλάχιστον είναι σπίτι, έτσι λίγο να πάρω θερμοκρασία σπιτιού ρε παιδί μου. Νομίζω λίγο την άρπαξα να παίξω. Μόλις βγήκα από το ντουζ, η ώρα είναι 9:25. Η Βελίνα έχει κοιμηθεί τώρα, την είδα να κλείνει τα μάτια της, οπότε... Καλά να περάσουμε. Νιώθω λίγο περίεργα. Δηλαδή λίγο μου πάμε η κοιλιά να κατέβομαι. Δεν ξέρω. Βάζω λίγο ανιδατική. Δες λίγο πως θα γίνει τώρα το χείλος μου. Επειδή τσούζουνε. Αρχίζουνε και ναι. Και θες, λίγο λες και τα έχω βάλει, πώς λέγεται, λες και έχω βάλει κάποιο γκλος. Θα βάλω και κρέμα, αλλά εδώ πιο πολύ. Για το βράδυ σκέφτομαι λίγο να την αφήσω. Φοβάμαι μην πασαλιφτώ, τύπο να την αφήσω έτσι. Δεν ξέρω. Λογικά ο αέρας με έκανε να το πάθω αυτό. Θα το αφήσω έτσι. Αυτά.
Οπότε σας κλείνω. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τσούξιμο. Αφήστε, δηλαδή είναι του θανάτου αυτή τη στιγμή. Πάω έξω. Να κάτσω και να χαζέψω κανένα 15 λεπτό, 20 λεπτό στο κινητό και μπαίνω μετά μέσα για να κοιμηθώ. Επιτέλους. Καλό βράδυ. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εύχομαι να είναι σύντομο αυτό το επόμενο βίντεο. Φιλιά.